Κύριε Καφετζηδάκη, βρισκόμαστε εδώ στην μεγάλη συναυλία με την Ελεόνορα Ζουγανέλη και την Ελευθερία Αρβανιτάκη, μια συναυλία που ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά το φεστιβάλ το καλοκαιρινό του Δήμου Νησιρίων με αυτή την πάρα πολύ μεγάλη συναυλία. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη και την Ελεόνορα Ζουγανέλη. Για άλλη μια φορά η προσέλευση του κόσμου και από την ΚΟ είναι μεγάλη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουν αγκαλιάσει και τα γειτονικά νησιά το φεστιβάλ μας. Και σιγά σιγά το ολοκληρώνουμε με πολύ αγάπη και πιστεύω να ετοιμάσουμε ακόμα καλύτερα πράγματα για το χειμώνα. Πώς ήταν η συνεργασία με τον κύριο Μίχαλα, με αυτές τις συναυλίες, οι οποίες από ό,τι λένε και όλοι, και νομίζω ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα, θα αφήσουν εποχή. Πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Δημήτρη Μίχαλο, ήταν ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής. Τα οργάνωσε όλα άψογα, μας έφερε σε επικοινωνία, του είπαμε το όραμά μας, το αποδέχτηκε και έφερε τα καλύτερα πράγματα που μπορούσαμε να έχουμε και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Για τη χειμερινή περίοδο τι περιλαμβάνει έτσι, το πολιτιστικό καλεντάρι του Δήμου Νησιρίων? Σκεφτόμαστε και λίγο περισσότερο θέατρο και για τους μικρούς μας φίλους και κάποιες συναυλίες και περισσότερο για τους κατοίκους που ζούμε όλο το χειμώνα εδώ, να είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα από την καθημερινότητα. Άρα και τον χειμώνα, παρόλο που είναι περιορισμένος ο κόσμος, συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις από το Δήμο. Ναι, σε μικρότερη συχνότητα, αλλά προσπαθούμε να έχουμε πράγματα και το χειμώνα. Ετοιμάζετε κάτι ανάλογο και για το επόμενο καλοκαίρι? Ευελπιστούμε να είναι το ίδιο δυνατό και το επόμενο καλοκαίρι, να έχουμε ονόματα δυνατά και να συνεχίσουμε έτσι όμορφα όπως φέτος.